από την απελευθέρωση της Κέλλης και της ευρύτερης περιοχής της Φλόρινας. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα και όπως και η αυριανή μέρα στο Αμύτερο. Η ιδιαιτερότητα της επετείου στην Κέλλη είναι ότι ουσιαστικά εδώ είχαμε την απόδειξη του πώς οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ο ελληνικός στρατός, σε περίοδο πολέμου συμπράττει και συναγωνίζεται και συμμάχεται μαζί με τους πολίτες. Για την απελευθέρωση της Κέλλης βρεθήκαν μαζί οι οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις, μετά από σκληρούς αγώνες, μαζί όμως με τους πολίτες, με την Εθνοφυλακή, με την Παλαϊκή Άμυνα. Είναι παράδειγμα ακόμα το ότι η Κέλλη κρατά ακόμα με μια πολύ ιδιαίτερη για τη σημερινή εποχή, σε μια εμπόλεμη περιοχή περίοδο, πράξη. Στο ότι όλες οι οικογένειες εδώ σε αυτό το χωριό είναι πολύτεχνες οικογένειες. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να τιμήσουμε ξεχωριστά τη μέρα της μάχης της απελευθέρωσης της Κέλλης από την επόμενη μέρα που ήταν το Αμύντεο, για να αποδείξουμε ακριβώς την ιδιαιτερότητα του να είναι μαζί στρατός, λαός και κλήρος, υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία, τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας, και τη σημασία που έχει και στις μέρες μας οι πράξεις οι οποίες δεν είναι πολεμικές αλλά είναι το ίδιο επώδυνες με δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να μπορούμε να βοηθάμε την επιβίωση της πατρίδας μας κρατώντας μεγάλες οικογένειες. Θέλω να ευχαριστώ τον Πρόεδρο για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλες τις τοπικές αρχές, τον Περιφερειάρχη, τον Σαρπιτρός Περιφερειάρχης, τους Δημάρχους, και να πω ότι με τον αρχηγό του ελληνικού στρατού, με τον αρχηγό της στρατιάς, τον ταξίαρχο, στους εξωματικούς και παξωματικούς στρατούς και γυναίκες, είμαστε εδώ ακριβώς για να καθιερώσουμε τη μέρα αυτή σαν μια μέρα που θα στέλνει το μήνυμα από εδώ την Κέλλη σε όλο τον ελληνισμό. Σήμερα στη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκε και το αίτημα για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και του στρατοπέδου του Αμυταίου. Ακούστε κάτι. Τα ρουσφέτια του παρελθόντος να παίρνει απόφαση ο Υπουργός να στέλνει στρατόπεδα εκεί που δεν χρειάζονται έχουν τελειώσει. Η πάγια διαταγή την οποία εγώ έχω δώσει ως επιθυμία της πολιτικής ηγεσίας είναι να μεταφερθούν όλες οι δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές που δεν χρειάζονται την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων προς περιοχές που χρειάζονται, ιδιαίτερα τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Από εκεί και πέρα, η Μακεδονία και η Ήπειρος αποτελούν ξεκάθαρα περιοχές όπου η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων είναι αναγκαία. Όχι για να εγγυηθεί, αν θέλετε, την ασφάλεια από εξωτερικό κίνδυνο, διότι οι χώρες με τις οποίες συνορεύουμε είναι και φιλικές και δεν αποτελούν κανένα κίνδυνο για μας. Όμως, η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων βοηθάει σε αυτό το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων. Και γι' αυτό, όπως ξέρετε, εφαρμόσαμε μαζί με τους αρχηγούς, με τον κύριο αρχηγό του ΓΕΣ, εδώ και 7 μήνες περίπου, την επαναλειτουργία πολλών φυλακίων και στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Γίνονται πάλι ασκήσεις, ιδίως των καταδρομέων, με την παρουσία ελικοπτέρων με δυνάμεις καταδρομών σε όλη την περιοχή. Και βεβαίως, χωρίς να θέλω να υποσχεθώ συγκεκριμένα στρατόπεδα, γιατί δεν είναι δουλειά δική μου, ότι θα το κάνω εγώ, θα το κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις με τον ενισχυσμό τον οποίο κάνουν. Σκοπός μας είναι η ενίσχυση περαιτέρω και της Μακεδονίας και της Ηπείρου στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά. We'll be right back.
χρόνο τη ηγεσία του Μίδου Γεσάνη, τη πολιτική του Πρωθυπουργού, αλλά ένα άλλο αρχηγό του Γενικού Δημήτρου Στρατού, ο διοικητή τη πρώτη στρατιά, ο ταξίαρχο, η αξιωματική, η πασχολιωματική, οι άντρε και οι γυναίκε των ανθρώπων ανάλογα στο ταξιδιά, για να αποδώσουμε την ευγνώμη τιμή, κύριε Πρόεδρε, που έχουμε υποχρέωση να αποδίδουμε σε εκείνους τους τόπους που είναι βεβαμένους από ένα προγράμμα μας και τα δέντρα αυτά είναι καθασμένα από δάκρυα. Εκείνων που υπερασπίστηκαν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Εκείνων που υπερασπίστηκαν τη θρησκεία μας, την ορθοδοξία. Εκείνων που υπερασπίστηκαν την ελληνική σημαία. Και τη σημαία αυτή ακόμα, ορκιζόμενοι οι νεοσύλλεκτες στρατιώτες, η παξιωματική αλλά και η αξιωματική σχολή Ευρωπαϊκή Σχολή Κάρφης μέσα στο δοκίμο, στο τέλος του όρκου τους, λένε ότι δεν θα την εγκαταλείψουν ποτέ, μέχρι την τελευταία λεπτή του αιματός. Είναι ακριβώς ο ίδιος όρκος, τον οποίο όμως τον έκανε πράξη εδώ οι Μακεδονομάχοι μας, στους οποίους σκύφτει το κεφάλι και τους ευχαριστώ για την τιμητική παρουσία τους εδώ. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι αυτός εδώ ο τόπος ούτε ξεχνά, ούτε παρασύρεται από εκείνους που ξεχνούν. Η Μακεδονία εδέχθη τα τελευταία χρόνια επιθέσεις πολλές, το πολλούς αυτούς. Απελευθερώθηκε. Απελευθερώθηκε γιατί εδώ στο αίμα μας κυλάει η Ελλάδα. Γιατί εδώ όσα κανόνια και αν έχουν, όση δύναμη οπλισμού και αν έχουν, όσου συμμάχους και αν έχουν, είτε αυτοί οι σύμμαχοι είναι ενόπλες ή είναι διπλωματικοί σύμμαχοι, και αναφέρω σε αυτό που πολλοί έχουν το παρασυνομιλιότατος το κήρυγμά του με εξία για τα σταθερό μας. Εδώ θα αντιμετωπίζουν ένα λαό ο οποίος αντιστέκεται υπερβολών και αιστείων. Και η Κέλλη είναι ένα λαμπρό παράδειγμα στο πώς η ελληνική ψυχή, όταν χρειάζεται ομονοή, συστρατεύεται γενικά. Εδώ στην Κέλλη είχαμε τη νίκη με την παρουσία του ελληνικού στρατού, του οργανωμένου ελληνικού στρατού, και βεβαίως εκείνη την εποχή ήταν όλες οι δυνάμεις, δηλαδή, η ελληνική αστυνομία, η προσοχή, οι δυνάμεις αυτές που εν καιρό πολέμου συμμετέχουν ενόπλες στον αγώνα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αλλά μαζί με τον ελληνικό λαό, μαζί με τις γυναίκες της Κέλλης, οι οποίες είναι οι απόγονοι, είναι οι κόρες, είναι οι εγγονές σήμερα, των ορθολογικών και των ομάδων. Είναι εκείνες που σήμερα στην Κέλλη είναι οι μανάδες των πολυτέχνων οικογενειών ενός χωριού που πρέπει να το μάθει όλη η Ελλάδα, ότι όλοι είναι πολύτεχνοι. Και αυτό είναι μια άλλη μάχη την οποία πρέπει να δίνει σε μια Ελλάδα που σβήνει. Γιατί κάποτε μας πολέμησαν με όπλα, τους αντιμετωπίσαμε και τους νικήσαμε. Τώρα μας αντιμετωπίζουν με άλλου είδους όπλα. Ένα από τα όπλα αυτά είναι ο οικονομικός πόλεμος, ο οποίος που οδηγεί στο να φτάσουμε στην αδυναμία. Ή μάλλον να παρασυνόμαστε από τη δική τους θεωρία και να λέμε ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να παντρευτούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Το αποτέλεσμα είναι η υπογεννητικότητα, η οποία η υπογεννητικότητα σκοτώνει την πατρίδα μας. Εάν η Ελλάδα γίνει μια χώρα για όλα, εάν στις τάξεις των νεοσυλλέκτων παρουσιάζονται λιγότεροι από αυτούς τους οποίους αποχαιρετούμε εν τιμές, εάν οι βαφτίσεις και οι γάμοι είναι λιγότεροι από τις κηδείες, η Ελλάδα θα πεθάνει. Εδώ λοιπόν στην Κέλλη αντιστέκεστε και νικάτε σήμερα.
Γιατί παρά τον οικονομικό πόλεμο συνεχίζεται όλοι να κάνουν μεγάλες οικογένειες. Και η οικογένεια είναι ο πυλώνας της πίστης στην πατρίδα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η παρουσία μας εδώ, η οποία βεβαίως καθιερώνει την μέρα αυτή, την παρουσία, την παρουσία η δική μου, την πίστη πολιτική, ερχόμαστε και φεύγουμε. Εδώ είναι παρούσα στις στρατιωτικές αρχές με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αρχηγό της στρατιάς, τον ταξίαρχο, τους κομματικούς, τους στρατιωτικούς και τις γυναίκες που καθιερώνουν πλέον την εορτή αυτή ως επίσημη εορτή. Και μακάρι να έχουμε κάθε μέρα εορτές. Και αν κάποιος θα καταφυγούνται, αν είναι πιο λαμπές οι εορτές, ας κάνουν τις δικές τους πιο λαμπές και να είμαστε και πάλι. Θέλω όμως να στείλω και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ξεκάθαρο. Επειδή ο κόσμος αλλάζει, επειδή η περιοχή μας αλλάζει, η περιοχή της Νοτιοανατολική Μεσογείου, όπως βλέπετε, όλα είναι ανάστατα, η μόνη σταθερή χώρα στην ευρύτερη περιοχή είναι η Ελλάδα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα από εδώ την καρδιά της Μακεδονίας. Να μην διανοηθεί κανείς ότι θα παραδοθεί το όνομα της Μακεδονίας. Και σε αυτό θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι εγγυητές θα είμαστε όλοι εμείς. Η Μακεδονία είναι ελληνική, η Μακεδονία είναι μία, η Μακεδονία είναι κοντοδεμένη με μία. Ζήτω και κάνω την ελληνική. Το λέω αυτό, διότι ακούγονται διάφορες τέτοιες μοντέρνες φωνές, οι οποίες στο όνομα της παγκοσμιοποίησης, της νέας τάξης πραγμάτων, αρχίζουν και ξεχνούν ή παραλλάσσουν την ιστορία. Όπως αυτό το αμυστόρωτο που ακούσαμε προχθές για το θέμα της γενοκτονίας στο ποντίο. Θα υπάρχουμε λοιπόν και εμείς οι οποίοι δεν αντιστεκόμαστε. Η γενοκτονία των ποντίων έγινε. Και σαν απάντηση της πολιτικής πράξης της προστασίας του Υπουργού Παιδείας, εγώ δηλώνω σε όλα τα στρατόπεδα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα γίνουν εκδηλώσεις για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, όπως επίσης και εκδηλώσεις οι οποίες θα αφορούν το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων, για τα οποία κάποιοι έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι ούτε συμβιβαζόμαστε, ούτε βάζουμε νερό στο κρασί μας, ούτε υποχωρούμε. Θέλω ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω, να θεωρήσω, κύριε Πρόεδρε, τιμή δική μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, τιμή δική μου γιατί βρίσκομαι σε αυτό το τόπο που κράτησε ελεύθερη τη Μακεδονία, δεν κράτησε μόνο ελεύθερη την Κέλλη. Το αποτέλεσμα του αγώνα μου, ενός αγώνα που ακόμα μια φορά ήταν προδομένος από μέσα, απέδειξε ότι ακόμα και λίγοι, οι έμπλεκτες δυνάμεις, οι οργανωμένες, ο ελληνικός στρατός που αποτελείται από το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, από τους εφέτρους, από τους εθνοφύλακες, αλλά και όλους εμείς και τους έμπλεκτες με τη δύσκολη στιγμή θα βρεθούμε και θα μαζί στη μέση στην κοινή γραμμή. Είμαστε ικανοί, όχι απλώς να προσπιστούμε την εθνική διαρχία, την εθνική αικαιρεότητα, αλλά τις αρχές και τις αξίες μας, αλλά και να απελευθερώσουμε εκείνους τους τόπους που άδικα βρίσκονται κάτω από μια άλλη σημαία την ελληνική. Καλή δύναμη και ευχαριστώ ακόμα για την ευκαιρία. Καλημέρα σας. Πραγματικά δεν θέλω να πω πως θα έχω χαμένο με αυτό που γίνεται σήμερα στο τοπολείο μας. Γιατί δεν είναι αρμόδιο στους οικοδεσπότες. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω πως είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει σήμερα δεν το καταφέραμε εμείς, το κατάφεραν για άλλη μια φορά οι προγόνοι μας, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι σας έχουν μαζέψει σήμερα εδώ, όλους εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όσους έχουν βρεθεί σήμερα στο χωριό μας. Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, κύριε Υπουργέ, στρατιωτικές, αστυνομικές και πολιτικές αρχές, απλοί πολίτες, σύλλογοι οι οποίοι έχετε παραχθεί εδώ και
όσους τέλος πάντων ξεχνάω στο σχολείο μας, θα ήθελα με μεγάλη έτσι ευγνωμοσύνη να σας βγάζω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί πραγματικά με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα. Προημερών αγγελίες σας παρέχωσα μια ιδιότητα πρόσκληση, την οποία δεν την γράψαμε εμείς, σας είχα πει στο γραφείο σας, αλλά την έγραψαν για την έκθεση ακάμπτη αφιέρωση και αφουσίωση στο κατοίκον μας στην σκληρή καθαγιασμένη γη μας πριν από 103 χρόνια. Το στρατιωτικό επιδεολόγιο, να ξέρετε, πως αναφέρει και επιθυμίζει πως η σημερινή μέρα έγινε η απελευθέρωση της σκέψης από το τουρκικό ζωγό. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τα τελευταία 8 χρόνια είναι να αποκαταστήσουμε την ιστορία μας και να άρουμε τυχόν παραλήψεις των τοπικών αγών να μην τιμούν καθώς πρέπει όλους αυτούς οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους στο όνομα της ελευθερίας. Πραγματικά είναι τεράστια μέρα σήμερα, η μέρα όσιμο για το μικρό μας χωριό. Η χρονική απόσταση πολύ μεγάλη, 103 χρόνια, καθόλου το μεγάλο όμως και στο να μας επενθυμίζει εμάς, δεν είναι ικανή να μας κάνει να ξεχάσουμε πως αυτή η μέρα είναι σημαντική, πως αυτή η μέρα είναι μια μέρα πέμπτη, αλλά ταυτόχρονα και κακώς είναι για μας το σχεδιό. Γιατί χάρη στην αυτοθυσία και τον δικό μας ανθρώπων καταφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια να ζούμε σε ένα κεντρικό περιβάλλον και να απολαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία απολαμβάνουμε. Την μέρα αυτή στο βιβλίο της ιστορίας οι πρόγονοι μας έγραψαν μια σελίδα αυτή του ερωτήματος και απαράδειγμα σε αυτοθυσία. Δεν υπολόγισαν τίποτα, δεν υπολόγισαν τις ζωές τους, την οικογένειά τους, παρά μόνο δόθηκαν στον μεγαλύτερο ιδανικό που δεν υπάρχει άλλο όπως η ελευθερία. Το νόημα λοιπόν της λέξης ευγνωμοσύνη από μόνο του πιστεύω πως δεν φτάνει να καταδείξει το μέγεθος της προσφοράς των συγχωριανών στην πατρίδα και τον τόπο μας. Τους οφείλουμε πάρα πολλά. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ να τους μνημονεύσουμε, να τους θυμηθούμε και να τους αποδώσουμε το ελάχιστο χώρο εμείς. Η θυσία τους αποκτά νόημα και αξία μόνο όταν εμείς οι νεότεροι την έχουμε ως οδηγό για την χάρη και τους καλύτερους μέλλον. Ένα νόημα, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε, κάθε χρόνο κάνω μια ευκαιρία από αυτό εδώ το βήμα. Η ιστορική μνήμη την οποία έχουμε ανασύρει έπειτα από δεκαετίες λήθης και αποξίωσης να καταστεί διαχρονική υπενθύμηση του πρέωρου. Το λέω αυτό γιατί η εκδήλωση αυτή, το μνημόσυνο αυτό γίνεται χωρίς να είναι θεσμοθετημένο από την πολιτεία. Εμείς, αν και θεωρώ πως είναι άκουσο να ζητάμε κάτι από τους καλεσμένους μας, θα μου επιτρέψουν για μια σειρά λόγων να υπερβάλλω σήμερα και να σας πω πως αυτό το θέμα της μετανομίας, γιατί έτσι πρέπει να γίνει και είναι υψίστη τιμή την οποία μπορούμε να προσφέρουμε στους προγραμμούς. Φέτος το κορυφαίο αυτό γεγονός της τοπικής μας ιστορίας, όπως βλέπετε όλοι, 103 χρόνια από την ημέρα της απελευθέρωσης του Κυπριακού, το γιορτάζουμε με όλους εσάς τους επίσημους προσκεκλημένους. Δεν θα ασχοληθώ με όλους όσους λείπουν, αλλά με αυτούς οι οποίοι πραγματικά μας τίμησαν. Κύριε Υπουργέ, η παρουσία σας εδώ, αν και ο πατέρας Καστινός στον Ιερό Ναό θα είπε εδώ και δεν άφησε τίποτα από εμάς, θα προσπαθήσω να αποτυπώσω έτσι με βεβαιότητα, γιατί η έλευση εδώ είναι κάτι δική σας, είναι κάτι σημαντικό για το κοινό. Δεν είχα μένος χρόνος, γιατί κάποιοι έτσι μου είπαν. Η παρουσία σας στα σύνορα, να ξέρετε πως δίνει δύναμη σε όλους εμάς, που έχουμε ταχθεί να φυλάμε τα καρπίδια. Και εμείς όμως, φεύγοντας, να ξέρετε πως κάτι θα σας επιστρέψουμε. Σας επιστρέφουμε τον αφορτισμό, την διάθεση για ζωή, την αδιαπραγμάτευτη και αμετακίνητη στάση μας μπροστά σε κάθε τι που ζημιώνει τη χώρα μας και τα ηθικά μας δίκαια. Εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση σας φωνάζουμε να μην φοβάστε την Ευρωπαϊκή. Να προσπαθείτε πάντα να δημιουργείτε ένα περιβάλλον αμοιβαίας κατανόησης με τον γείτονα, προσβλέποντας τη συνεργασία, χωρίς όμως αυτό να θεωρείται αδυναμία. Δηλώσεις όπως αυτές τις οποίες κάναμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το περασμένο Μάρτιο εμάς μας εξετάζουν, μας ανεβάζουν και μας κάνουν πιο Έλληνες από ό,τι είμαστε. Πραγματικά η θάλασσα του Αιγαίου είναι ελληνική. Προτάσεις όπως αυτές τις οποίες κάνατε μόλις χθες προχθές, αν δεν αναπατώνουμε, όπως αυτή για το Άγιο Πείραμα στις στολές των στρατιωτικών μας, αποκαταστούν τη τάξη.
η πατρίδα μας είναι αλληλένδετη με την ορθοδοξία. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Δείχνετε σήμερα με την έλευσή σας εδώ πως προσπαθούμε, μας υπολογίζετε και μας νοιάζετε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό. Πραγματικά είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Δεν βρίσκω λόγια για να σας ευχαριστήσω. Είναι μοναδικές οι στιγμές που ζούμε. Πραγματικά πάντοτε, πάντοτε, μακάρι έτσι να είμαστε ελεύθεροι πάντα και να ζούμε αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία θυσιάστηκαν οι προγόνοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αθάνατοι νεκροί, εκ μέρους της Εθνικής Οργάνωσης Μακεδονομάχων Νομού Φλωρίνης, καταθέτουμε το στεφάνι αυτό εις ένδειξη αιώνιας τιμής και ευγνωμοσύνης. Μπράβο. Μπράβο.